Εντάξει, όχι. Το καλλιεργεί στο μυαλό του Αλέξης. Γιατί έχει μυαλό, Αλέξης. Μυαλό. Πολύ έτοιμο. Γι' αυτό δεν το κουβαλάει μαζί. Μην το χάσει, κατάλαβε. Το επεξεργάζεται του όχι που ψήφισαν οι γυναίκες και λέει, αφού οι γυναίκες λένε όχι, εννοούνε ναι. Γι' αυτό τα έκανε όλα ναι, ρε παιδάκια. Γι' αυτό τα έκανε όλα ναι. Ποιον δουλεύεις? Εγώ να δουλέψω ακόμα άνεργος δεσποινής. Δεν έχω τίποτα, ούτε στον ήλιο μοίρα, τίποτα δεν έχω δεσποινής. Όλοι άνεργοι είμαστε. Ναι, για το καλό μας το κάνει ο Αλέξης. Για το καλό μας, γιατί σου λέει, η πολλή δουλειά του είναι τον αφέντη. Είναι στον τσιπουράζο να κάνουν πικνίκ. Γιατί νομίζω ότι έχεις φέρει τόσους μετανάστες στην Ελλάδα, μωρέ. Για να δουλεύουν αυτοί, ξεκουραζόμαστε εμείς. Ναι, γιατί εμείς κουραζόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουραζόμαστε. Πού κουραζόμαστε? Και εσείς να πηγαίνετε ψηφίσεις δύο φορές το μήνα. Ξέρεις τι κούραση είναι αυτή. Κάτω για εμείς πάμε και ψηφίζουμε, γάμο την πουτάνα το μαλάκα. Πού κουραζόμαστε? Εκεί κουραζόμαστε. Ναι, κουραζόμαστε. Ωραία. Και. Ο Τσίπρας όμως είναι, τι είναι? Ο Τσίπρας ήρωας. Ήρωας, πήγε πιο πέρα για την Βοκάρα. Σιγά μην είναι και ο Κολοκοτρώνης. Όπως ο Κολοκοτρώνης τον είχα στριμώξει τα τελβενάκια οι Τούρκοι, έτσι στριμώξαν και τον Αλέξη στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι. Και του λέγανε πέραξε ρε κολόπεδο. Όχι έλεγε. Πέραξε ρε. Όχι έλεγε. Πέραξε μόνο κουβάλα. Όχι έλεγε. Αμύθηκε το παιδί. Μέχρι που εμφανίστηκε η Μέρκελ και του λέει, οι υπογράφεις ηχνίνομαι. Και γνήθηκε. Ολοκίτσινη. Ολοκίτσινη. Ζή πράξ, κάθε πόλος έτσι. Και σε μέσα. Εδώ ήτανε λοξό. Ήταν έτσι. Στραβομουνιασμένη. Ναι, στραβομουνιασμένη. Και έτσι όπως ήταν στραβομουνιασμένη, τον βλέπει και του λέει, οι υπογράφεις είμαι γαμάς. Και μέλεψε. Τι να κάνει το παιδί, μωρί, τι να κάνει, να πήγαγε την όρκα της φάλαινα. Εσύ δεν την πήγαγες τραγουμινεσμένη. Όχι, βέβαια, ναι, αλλά τώρα πηδάει για μας. Γιατί μας αγαπάει, από αγάπη μας πηδάει. Είπε ότι θα αυξήσει, λέει, τις μισθούς και τις τάξεις και των Ελλήνων του εξωτερικού και των Ελλήνων στην Ελλάδα. Έτσι, θα αυξήσει τους μισθούς και τις τάξεις. Ναι, και τις μείωσε και τις κούρεψε. Και τους μισθούς είπε ότι θα αυξήσει και τους κούρεψε. Ναι, για την υγεία μας, γιατί μας σκέφτεται ο άνθρωπος. Γιατί σου λέει, άμα τους αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις, όλοι αυτοί θα πλακωθούν στα κοντοσούλια, θα πλακωθούν στα κρέατα, θα ξανέβουν τα τριγλυκερίδια, θα φάνε γουρουνόπουλα, θα φάνε, θα σκάσουν και θα πεθάνουν. Ενώ εμείς θέλουμε να πεθάνουμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μας πεθάνει ο Αλέξης. Τι μου λες, ρε, τι μου λες, εδώ έκλεισε τις τράπεζες, τα ανθρωπάκια πηγαίνουν να πάρουν τις συντάξεις με το σταγονόμετρο. Κάθονται και περιμένουν στις ουρές. Άσχημε εσύ οι ουρές, μωρί, άσχημε εσύ οι ουρές. Στην ουρά υπάρχει μια κοινωνική επαφή, υπάρχει μια σχέση, κατάλαβα. Υπάρχει μια, ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Κοίταξε να σου δείξει την ουρά τη γέννη. Είναι μια γριά στην τράπεζα και περιμένει έτσι. Και εγώ μου χαίρομαι. Η γριά είναι έτσι εκεί. Κάθεται εκεί και πάει ο γέρος πίσω τους και τι κάνει έτσι. Και τι έκανε έτσι συνέχεια. Αυτό δεν γνιότανε. Καθότανε. Έτσι συνέχεια ο γέρος. Συνέχεια δεν τον έμειζε αυτό να είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις. Ναι, καθότανε όπως κάθεσε και εσύ τώρα. Στην ουρά, να σου δώσω καταλάβει. Είχε ένα κατσαρολάκι. Ο γέρος κρατούσε κοφτό μακαρονάκι. Εκεί γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, μωρί. Ποιος τους πάντρεψε? Ένας άλλος γέρος που είχε πετροκάσει πίσω. Για να μαγειρέψουν, να φάνε λιτά. Γιατί έτσι θα έρθει η ανάκαμψη. Ποια ανάκαμψη, βρε. Εδώ κλείνουν οι τράπεζες, δεν υπάρχουν λεφτά στην αγορά. Δεν τα κατά λεφτά, μωρί, αυτά. Άλλοι λεφτά θα είναι. Το αλλού το τρώει εδώ η παλάμη, λεφτά θα πάρει. Του χείει το καφέ, λεφτά θα πάρει. Μωρί, δουλειά θα πιάσει. Λεφτά θα πάρω. Σιτ θα πάρει. Αυτά θα πάρει. Εδώ έβαλαν τιμία 23%
φροντιστήρια. Τα παιδιά μας πώς θα μάθουν ξένες γλώσσες? Γιατί να πάνε τα φροντιστήρια τα παιδιά να μάθουν ξένες γλώσσες, ωρί. Γιατί να πάνε τα φροντιστήρια? Και πού να πάνε? Στην πλατεία Ομονίας, ωρί. Γιατί να κάνουν στην πλατεία Ομονίας? Χιλιάδες μετανάστες είναι εκεί μέσα σε μια εβδομάδα. Θα μάθουν 5 γλώσσες αυτές του. Θα αφήσουμε να έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν μου λες εσύ, δεν μου λες. Πότε θα πάρει αυτή η κυβέρνηση μπρος? Όταν τριγεί το παλούκι από πίσω. Μη βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι? Γιατί τόσους μήνες δεν έμαθα να κυβερνάνε. Δεν μάθανε να κυβερνάνε. Καλά, και οι άλλοι που τα 40 χρόνια μάθανε να κυβερνάνε. Ηρέμησε με. Αυτή τουλάχιστον, παιδιά, είναι μόνο 10 μήνες. 10 μήνες ήταν. Άσε, να μάθουν να γαμάνε. Επάνω μου δεν μπορούν γιατί βρίσκουν κόκκαλο, πονάει και φεύγουν. Δεν φταίμε όμως αυτοί, δεν φταίμε αυτοί. Εμείς φταίμε γιατί βάζουμε στη Βουλή τον κάθε άσχετο. Ναι. Μέχρι και το Λεβέντι βάλαμε στη Βουλή. Καλά έκανες και έβαλες το Λεβέντι στη Βουλή, μωρί. Καλά έκανες το Λεβέντι και έβαλες το Λεβέντι. Γιατί πρώτα ήσουν μόνο μαλακισμένοι. Τώρα είσαι και Λεβέντο μαλακισμένοι. Δεν μου λες, εδώ έκαναν Υπουργό Υγείας τον Φί. Ο Φίλης ανήκει στην κατηγορία των χόντρων μαλακοκαυλοειδών. Είναι σαν παππούλας. Γι' αυτό το βάλαν στο Υπουργείο Παιδείας να το βλέπουν τα παιδιά να φοβόνται να κάτω να μαθαίνουν. Α, ο Φίλης είναι εδώ στο Χόλιγουντ, γυρίζει ταινία. Ποια ταινία? Ο Φίλης στο δρόμο με τις λεύκες. Να σου πω, αυτός δεν είναι που είπε να καταργήσουν την προσευχή στα σχολεία? Τι είπε? Να καταργήσουν την προσευχή στα σχολεία. Και πού να προσεύχουν τα παιδιά? Στο Θεό! Ποιο Θεό, μωρί? Είσαι τρελή. Είσαι τελώς τρελή. Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι άθεοι. Αυτοί ορκιστήκανε σαν το πολιτικό γάμο. Κατάλαβες, με βήματα. Ούτε με παπά, ούτε με τίποτα, ούτε με Ευαγγέλιο. Είναι άθλιε. Αυτοί σε λίγο θα μπουν μέσα στο σπίτι μας να μας πάρουν την Παναγιά, τον Χριστό, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Γιώργο, τον Άγιο Δημήτρη. Δεν έχουν το Θεό τους, μωρί αυτοί. Δεν έχουν το Θεό τους, μωρί. Κατά. Δεν πιστεύω που δεν έχει. Ένα πράγμα εγώ κατάλαβα τόση ώρα. Τι? Εγώ κάθομαι εδώ τόση ώρα και εσύ μου κάνεις πλάκα. Εγώ σου κάνω πλάκα. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ σου κάνω πλάκα. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ σου κάνω πλάκα. Ας τα διάλα, μωρή. Αυτοί μας κάνουν πλάκα. Αυτοί μας κάνουν πλάκα. Πλάκα στην πλάκα, πλάκα στην πλάκα. Όλο πλάκα, πλάκα, πλάκα. Και ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Χιλιάδες ψέματα. Χιλιάδες σήματα. Ήθελα να αλλάξω εδώ σαν παιδί ένας. Να μας πει μια φορά την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι, να την ακούσουμε. Κανένας όμως δεν έχει καταλάβει που στην Ελλάδα έχει γίνει πραξικόπημα. Ναι, την εξουσία, την κατέλαβα. Οι τοκογλύφοι, αυτοί μας διοικούν. Αυτοί αποφασίζουν τι θες. Τι θα φας, πώς θα πεθάνεις. Η τοκογλύφη έβαλα στόχο. Έβαλα στόχο να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας. Αλλά εμείς δεν τους δίνουμε τίποτα. Ούτε νησιά, ούτε αρχαία. Αν θέλουν να σέρουν να πάρουν το Μητσοτάκι. Έτσι. Αλέξη, όταν προεκλογικά μιλούσες, το φιλοκάρι μου σε πίστεψε, η καρδιά μου σε πίστεψε, όταν έλεγες ότι εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Αλλά όσο δεν γαμώτο περνάει ο καιρός, γίνεσαι χειρότερος από τους άλλους, μωρέ. Χειρότερος από τους άλλους, μωρέ.
και στα κόλτα και μάτα να δουλεύουμε στην πείνα για τα θέτη τότε φύνα να πεθαίνω και να ζουν κλέφτες που με κυβερνούν. Είναι θύμα, είμαι ψώνιο, είμαι ένα κοροδόνιο. Αν ξεκλείσω μόνο μιας θα έρθει από τα οκουνιάς. Ha 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 ha!